Es que un bala podcast, te vemos a escena será un episodio, dice, sus heridas más. Si mi forano, vale, menos más, no he visto de creas de este estagis. Más y más por la ciudad, dice, fanos cadelaris, y a su fano muf, haré esto en budertías de prosclisi. Ya sabes que para esto ya digo, es que sí, tiene una vez comedor. Bueno, si le dice, por la ciudad, esto era vos, me lo dice. Όπως είχαμε πει πριν βγούμε στο podcast, προσπαθούμε ακόμα να φέρουμε λίγο το, ξέρεις, το νου μας με τους πανηγυρισμούς και τα λοιπά. Είναι πολλά καλή δουλειά με τη φιέστα, με τους πανηγυρισμούς, με το λεωφορείο, το tour που κάναμε στην πόλη. Αλλά τώρα είμαστε back on track και focus στην εθνική. Έχουμε επιτυχία με την εθνική, οπότε σταματήσαν οι πανηγυρισμοί, ξεκίνησαν οι δουλειά. Να μιλήσουμε πριν με την Εθνική, να μιλήσουμε για όλα για το πρωτάθλημα. Εσένα ο πρώτος σου τίτλος, σωστά. Ήταν όπως τον φαντάστηκες, ρε φίλε. Γιατί Δηλαδή... ήταν πρώτη μας στο Γιώργο 17, Ενώ πρώτα στο όνειρμα λίγο τίτλος σε μεγάλη ομάδα. Ήταν όπως το φαντάστηκες. αλλά... ναι, εντάξει, να σου πω πως το φανταστικά, δεν μπορείς να έχεις καθαρή εικόνα, δεν μπορείς Ήταν ναι, να ενώ το πώς... σκεφτείς για να έρθει ακριβώς, αλλά ο τρόπος που ήρθε, επειδή όπως είχαμε ξεκινήσει, είχε ένα αμφισβήτηση, ξέρεις, Ακριβώς, αρνητικό σύννεφο καιρό με την ομάδα, όπως είχα πει και σε ένα post μου. Και καταφέραμε μέσα από εκείνο να βγούμε νικητές στο τέλος. Οπότε ήταν ακόμα πιο ωραίος από ό,τι φανταστικά. Πώς σε καταφέρατε, πώς είπες εσύ, πώς καταφέρατε που μέσα στο σύννεφο της αμφισβήτησης μετά τη Ζήλινα, ας πούμε, αποκλειστήκατε από τη Ζήλινα και καταφέρατε αυτοί οι νικητές, πώς το κάνατε τούτο. Έπαιξε μεγάλο ρόλο το προπονητικό staff, εννοεί το προπονητής, οι παίχτες, οι αρχηγοί μας. Κάτσαμε, μιλήσαμε όλη η ομάδα μαζί με τον προπονητή, staff κτλ. Έβαλαμε κάποιους στόχους, έβαλαμε κάποιες βάσεις. Και το θέμα είναι ότι το που ευκαιρία προς τα έξω στον τελευταίο καιρό είναι ότι ήμασταν όντως μια οικογένεια. Ρε φίλε. Φάνηκε πάρα πολύ καλή στις αποτυχίες και στις επιτυχίες. Και θεωρώ ότι είναι τούτο που μας έκαμε, τη σύνδεση που έχει ο ένας με τον άλλο, που μας έκαμε να προχωρήσουμε και να ενωρίσουμε τους στόχους μας. Δηλαδή, ήρθε μια περίοδος με ανεπιτυχία αποτελέσματα. Ήταν 9 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμώ σωστά. Στις ισοπαλίες. Ναι, και την Ναι. ήταν που την Και σε πάθω. πολλά σημαντικά παιχνίδια. Ναι. Και άλλη ομάδα ίσως να μην βρίσκει την ψυχική δυνατότητα να το κάνει, να αντεπεξέλθει, ρε, να βγει και να πει ότι εμείς είμαστε δαμένοι, να πιάνει το Μα όμως άθλημα. είναι ότι είναι χαμηλές κιόλας. Ναι, αλλά μειώνει την διαφορά. Μειώνει την διαφορά. Συμφωνώ. Συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι αρνητικά αποτελέσματα ήταν, ναι, η ισοπαλία. Ανεπιτυχή. Ναι, εντάξει, Ανεπιτυχή. όχι, ναι, Πιο σωστή λέξη. καταλαβαίνω. Απλά, όπως είπες και εσύ, καταφέραμε στο τέλος. Επειδή ήταν κοντά, είχαμε απόσταση, έφτασε κοντά, αλλά ήμασταν μπροστά ακόμα, ενώ πόσο, κάναμε πόσες 23-24 εβδομάδες πρώτοι, δεν ξέρω. Ναι, πολύ, πολύ καιρό μου κάνει πρώτη. Οπότε, ναι, Να μου είχαμε το material, ρε φίλε, Ναι, είχαμε το το μετάλλιο. τάφος να μείνουμε. Που τι ήταν καιρό που σας είπε ο κύριο Τσόρνιερ, ας πούμε, μετά που δουν τα αποτελέσματα, δηλαδή ήρθε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, στο ένατο τι σας είπε, ας πούμε, στο έβδομο, όγδο, ένατο. Φίλε, είναι άνθρωπος που εντζόλασε το mentality του, ό,τι και να γίνει. Ενώ είτε σε επιτυχία, είτε σε αποτυχία, είτε σε οτιδήποτε, το πλάνο του είναι το ίδιο. Και είναι και να το Αν αλλάξει. Να αντιμετώπιζε προσπαθεί εσάς. να σου το περάσει ώσπου να το καταλάβει και να έρθει εκείνο το επιθυμητό αποτέλεσμα, να το πούμε. Οπότε αν έμεινε stick to the plan και εμείς αλλάξαμε λίγο το mentality μας σαν ομάδα και εκείνος έκαμε κάποιες υπογύψεις και από τη μερικά μας και ήρθαμε και πράγματα και κάναμε τον που έκαμε. Δηλαδή τι υποκύψη έκαμε ο κύριο Τσόρνιερ, ας πούμε. Υποκύψεις, ενώ ότι κάτσε και ακούσε μας πρώτα απ' όλα, ας πούμε, να κάνουμε την άποψή μας για κάποια πράγματα, για κάποιοι παίχτες, για αρχηγοί μας, τέλος Ναι, πάντων. μίλησατε, είχατε Ναι, επικοινωνία. ακριβώς. Και ήρθαμε πιο κοντά. Άρα βοήθησε σας πολλά το πράγμα. Δηλαδή το Φίλε, να... εγώ τον που είχα πει είναι ότι φέτος δεν εξελίχθηκα μόνο ως ποδοσφαιριστής, εξελίχθηκα ως άνθρωπος, τούτη χρονιά. Μάθες πολλά από τον Τσόρνιερ, τον κύριο γενικά από την Τσόρνιερ. ομάδα μου και από τους συμπαίκτες μου. Ναι. Που ποιον έμαθες τα παραπάνω, ρε φίλε, πιστεύεις εσύ. Ποδοσφαιρικά εννοείς ή... Γενικά από ποιος άνθρωπος, ας πούμε, ποιος ήταν εκείνος που... Φίλε, να σου πω, πρώτα απ' όλα εγώ προσπαθώ να μαθαίνω από τα δικά μου. Δεν Ναι. προσπαθώ να... Καταλάβεις, έχω το δικό μου δρόμο. Ναι. Και Ενώ ήταν και να δύσκολο πιάνεις... Όχι να... το Εν φετινό. τσο Ναι, σημαίνει... Καταλαβαίνεις. να καταλήξω φετινός. Αλλά πάντα, έχεις να πιάσεις που πολλούς, ρε φίλε. Έχουμε παίχτες στην ομάδα που έχουν απίστευτη εμπειρία. Ενώ ο Χάμπος, ενώ ο Ρόπι, ενώ ο Μαυρίας. Είναι η πολλά καλή μου φίλη, ο Δημήτρης, ο Φιγιώτης, ο Κολ. Είναι τούτο που σου είχα πει πριν. Είμασταν σαν οικογένεια και
Είδαμε, είδαμε φέρεις το Ρομπέρς και ήσουν και εσύ που τους βασικούς πυλώνες του να πιάει ο Πραθλεβάνο ο Απολλώνας του της σεζόν. Έμαθες πράγματα δίπλα από Ρομπέρς στο κέντρο της άμυνας, γιατί... Είδαμε δίπλα από Ρομπέρς και έμαθες εμείς, είναι κάτι κάνεις λάθος. Είναι τρομερός παιχτεγέτης, ηγέτης. Συμπληρώνε, η αλήθεια, το πρώτο εξάμεινο, συμπληρώνε ένας τον άλλο. Ναι. Εσύ είσαι στον την προσωπική σου στιγμή, έκαμε και ένα post χτες για τη μητέρα σου και είσαι στον την προσωπική σου στιγμή, μακριά από τα φωτά όμως. Εννοείται πως την είχα. Είναι γενικά σαν άνθρωπος, είμαι συναισθηματικός ρε φίλε, και είμαι πολλά της οικογένειας. Η οικογένεια μου είναι τα πάντα για μένα. Ναι. Και είναι ο λόγος που κάνω ό,τι κάνω, είναι το γιατί μου, είναι το κίνητρο μου και ειδικά η μάνα μου. Ενώ, δεν είπα το ποτέ δημοσιά, είναι καρκινοπαθής η μάνα μου. Έχει, ναι. Και πριν περίπου, πότε είχα, πριν 4-5 μήνες, ήμουν στο προπονητικό στο Κολόσσι και έπιασε με τηλέφωνο η αδερφή μου. Δυο συνεχόμενες φορές έκανα αποκατάσταση από έναν τραυματισμό. Και χτυπάνε το τηλέφωνο μου συνέχεια και αδερφή μου και λάβω και εγώ για να επιτέλνει συνέχεια πρέπει να απαντήσω. Και πιάσε με τηλέφωνο και μου ότι έπαιζε η μάμα μου κάτω που πήγαινε να κάνει τη χημοθεραπεία της και είχε σπάσει το τη λεγάνη της. Ναι. Έφυγε απευθείας εννοείται, έφυγε στο Απολλώνιο νοσοκομείο, επερίμενα την τζαμέ μου, ο πρώτος που πήγα. Και όταν έφτασε το στενοφόρο, έφεραν την κάποια παιδιά, ο ένας διχύνας και ο φίλος μου. Και ξέρεις, μιλούσαν της για η μάπα, για να κάνουν να ξεχαστεί. Και παίρνουμε μέσα και ξέρεις, η μάμα μου είχε ξεχαστεί η αλήθεια και έπιαμε κουβέντα και ρώτησε με ένα λίμου πάνω μου, ας πούμε, να... ήταν η έννοια της. Να καταφέρουμε να πιάμε, γιατί ξέρεις, ρωτούμε πως γύρω του, ήταν η έννοια της. Και μέσα μου να λέω, ένα ειδόκο τον κίνητρο. Ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για σένα. Ρώτησε, άμα υπόσχομαι σου, ότι να πιάμε για σένα. Και ναι, ήταν εκείνη η στιγμή μου που πήγα σπίτι μετά από το προάθλημα τους πανηγυρισμούς και είδα ότι και είπα, ας πούμε, να καταφέραμε το πιάμε το. Ήταν πράγμα δυνατή στιγμή, ναι, ναι, ναι. Πώς έμεινες πλήρως το στόχο την υπόσχεση μου στη μητέρα σου, ας το πράθυνα, τώρα μιλούμε για την οικογένεια που είπες και εσύ. Έφυγε να κάνω τα πάντα για να τα εκπληρώσω, όταν το ότι το κατάφερα είναι πολύ σημαντικό. Σου είμαι δυο φορές περήφανος, ας το πούμε. Ναι. Ναι, ναι. Τώρα πέμουν λίγο για τη φιεστά να πάμε να δεις άλλο θέμα τώρα. Πανηγύρισε με ψυχή σου, εσύ, ο κόλτσα, ήταν πολλά δύσκολη χρονιά. Ήταν πάρα πολλά δύσκολη χρονιά. Να συγχαρούμε και τους, δεν ξέρω τι ακριβώς τα κανονίσαν και πώς, ο πρόεδρος και τα λοιπά. Ο πρόεδρος λέει, φέρνει και Φουρέιρα. Ναι, εκείνο εννοείται υπεύθυνος πρόεδρος, απλά γενικά το στήσιμο ήταν πάρα πολλά, πάρα πολλά καλή. Περάσαμε τέλεια. Χαίρετε το πολλά. Ναι, ναι. Μου λέει και το κόλ ρε φίλε, πάντα έτσι ο κόλ. Ναι, εγώ μπορεί να στεμίσει το γήπεδο και να σου φωνάζει. Μπορεί να κερδίζουμε 3-0 και να είναι 50-50 η φάση και μπορεί να με βάλεις, ας πούμε, φουλ το πόδι σου να... Ναι, και να σου πει... Μπορεί να, ας πούμε, ναι, φάμος, ας πούμε. Ναι, είναι πάθιας, με αγαπάω ποδόσφαιρο. Ναι, είναι και Λατίνος. Ναι. Και θεωρείς το ότι... Το... Ούλοι αν το γνωρίζεις και το έχεις στο χέρι σου του κόλ και κάνεις σου τόκα να το νιώσεις, να καταλάβεις. Και αν είσαι την ενέργεια του. Ναι. Ναι, και που το ξέρεις, χαιρετούμε πάντα ένας τον άλλον. Ναι, έτσι. Να σε σφίξει, να σε σπάσει, αν καγιάζεις, να σε σφίγγει. Σε τι φαίνεται, να κοντός, ένα 70 είναι. Ναι, αγνός άνθρωπος. Είναι τούτη η περίπτωση που λαλείς, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρόθλημα. Συμφωνήσα, ίσως το πιο ανταγωνιστικό. Ο Απόλλωνας όμως επέστρεψε στην κορυφή μετά από 16 χρόνια. Εγγράψα την ιστορία. Είσαι μέρος της ιστορίας. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να δώσεις?
Το ότι είμαι μέρος της ιστορίας να συνειδητοποιήσω πιο μετά. Κάνω το πρόσεχα στο μυαλό μου ακόμα εγώ. Ενώ λαλείς μου το και εσύ τώρα και δεν και συνειδητοποιάς το ακόμα. Όχι, όχι, σίγουρα. Θέλεις και εγώ. Αλλά, ρε φίλε, μήνυμα σε ποιον. Είτε στον κόσμο που του έβαλε χαρά μετά από 16 χρόνια. Μόνο μήνυμα που έχω να πω, ρε φίλε, ότι είχε μια στιγμή στους πανηγυρισμούς. Ήρθε ένα μωρό, πράγμα 13, όχι πράγμα 15-16 χρονών και ήρθαν και δοκιμούν το χέρι του και λαλεί μου του χρόνου να είμαστε συμπέρτες. Μεγάλη υπόσχεση. Ναι. Και αρέσει μου πάρα πολύ. Μια μετά είναι το highlight του σχέστας για μένα, ρε φίλε. Για τη δυνατίστη. Γιατί λαλεί η σώπα, ρε φίλε, δεν το μωρό να πιάνε κίνητρο που μας και καρτερά να έρθει και να επιτύχει και να κάνει επιτυχίες με την ομάδα που από ό,τι φαίνεται μεγάλωσε και να υλοποιήσει τους στόχους του. Με τον που θέλω να πω ότι αν το βάλεις στο μυαλό σου γενικά στους πιο νέους, αν το βάλεις στο μυαλό σου, έχει το work ethic, ρε φίλε, βάλεις στο μυαλό σου και το δεύκει. Ναι, ναι. Και πιστεύεις το και είσαι focus σε αυτό το πράγμα, δεν έχει chance να με τα καταφέρεις. Οπότε αν γίνεις που βλέπουν και θέλουν να το κάνουν εσύ, θέλω να τους πω ότι μπορούσε να κάνουν τις εγκάτσο. Είναι τεράστιο το GPS του ότι έχεις σε εσένα ως πρότυπο, τον κάθε ποδοσφαιριστή. Έχεις παραπάνω έξτρα πίεση. Κατάλαβες, ισχύουν το πράγμα. Φίλε, εγώ θεωρώ ότι αν είσαι ειλικρινής και σωστός στο παιχνίδι και στη ζωή σου και στα πάντα, δεν είναι έξτρα πίεση. Γιατί σημαίνει ότι κάνεις το σωστά. Τώρα, αν διάσεις το λάθος παράδειγμα, επειδή ένα λες... Έξτρα πίεση είναι εννοώ με την καλή εννοία ότι... Κίνητρο. Ναι, μπράβο, κίνητρο. Ναι, μακάρι να καταφέρω να κάνω ένα μωρό στον κόσμο να υλοποιήσει ένα στόχο. Μακάρι. Τώρα που πάμε πίσω πάλι στα επιτυχία αποτελεσμάτα. Ναι. Ήταν ευκαιρία πολλά δημοσιεύματα για τον κύριο Τσόρνιγερ και ότι η θέση του ίσως παίζεται η θέση του κτλ. Ο κύριος Κίρτσης όμως έμεινε στο... κράτησε τον, έδειξε εμπιστοσύνη. Εσάς τι σας είπε ο πρόεδρος? Δεν συζητήσαμε κάτι με τον πρόεδρο εμείς, η αλήθεια. Και του είδαμε πιο... Όχι, ενώ ας πούμε, εν ήρθε μέσα στα αποδητήρια να σας πει πιστεύω σε εσάς ή κάτι, να σας... Ο πρόεδρος. Ναι, να σας τονώσει το ηθικό. Α, νομίζω στην περίπτωση με τον πρόεδρο. Όχι, όχι, γενικά. Μετά που ήταν επιτυχία αποτελέσματα. Ναι. Είχε έρθει και έδειξε το με το δικό του τρόπο ότι πιστεύει σε εμάς και θεωρεί ότι να καταφέρουμε το στόχο. Πανηγύρισε το πολλά και ο ίδιος, είχε μια μεγάλη πίεση. 6 χρόνια, ήταν ένα όνειρο που είναι πραγματικότητα. Έκαμε τους λογικούς του λόγους. Σωστό. Εντάξει, είναι και δεύτερο πρόθλημα στον κόσμο, δεύτερο συνεχόμενο. Συνεχόμενο δεν ξέρει κανένας, αλλά σίγουρα να ξαναπιάσει. Δεν τζάμε σίγουρα να ξαναπιάσει. Το μέλλον του Φάνου με τον Απόλλωνα, λίγο συμβόλαιο σου τώρα, σωστά. Ναι, θεωρούμε ελεύθερο, σωστά. Υπάρχει κάποια κίνηση να παραμείνεις ή να έγινε μια πρώτη συνάντηση μεταξύ σας? Εγώ θεωρώ το δεδομένο σαν Φάνος, ότι να δώσω τον Απόλλωνα, είναι τον που θέλω. Αλλά δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο δηλαδή. Δεν είμαι αρμόδιος να το... Δεν είμαι υπεύθυνος. Οπότε να περιμένω. Okay. Φίλε, εγώ προσωπικά να πω ότι η καλύτερη σου στιγμή, έτσι πιστεύω, η καλύτερη σου στιγμή στην καριέρα σου ήταν τούτο κατάκτηση του προαθλήματος. Έτσι πιστεύω. Ισχύει. Yeah. Η χειρότερη ποια ήταν, για φάνω. Γενικά ή στον Απόλλωνα? Γενικά, αν θέλεις, γενικά νομίζω είναι πιο... Γενικά... Η αλήθεια, ρε φίλε, είναι ότι... είχα ξεκινήσει, ας πούμε, τον πρώτο μου χρόνο που είχα κάνει στην Ομόνοια. Είχα κάνει μια πάρα πολλά χρόνια, θυμούμε. Είχα παίξει σχεδόν 3 παιχνίδια. Είχα και καλά σταλιστικά, 3 γκολ, τέλος πάντων. Και τις επόμενες 2 χρονιές είχα κάποια θέματα με τραυματισμούς και τα λοιπά και αμφισβητήθηκα πάρα πολλά. Σε σημείο... Ναι. Ναι, σε μεγάλο βαθμό τέλος πάντων. Και εκείνη η περίοδος του που έρχεσαι σε ένα σημείο και λαλείς αμφισβητούμε όλοι και ξεκινάς και αμφισβητήσεις τον εαυτό σου. Και πρέπει να έβρεις και με τη δύναμη και το κίνητρο να καταφέρεις να κάνεις το comeback σου, να πιστεύεις πίσω. Επειδή εσύ ξέρω ότι είσαι ένας πολλά δυνατός χαρακτήρας, αμφισβητείς εσύ τον εαυτό σου? Αμφισβητώ τον εαυτό μου συνέχεια. Ναι, όντως. Καλό.
θεωρώ ότι είναι μέρος της ζωής μας. Ειδικά σαν προς. Για να γίνεις καλύτερος όμως. Για να γίνεις καλύτερος, σωστό. Και ναι, και το διάστημα της αμφισβήτησης και της κατάκρισης και με οπλίζει πάρα πολλά. Αλλά είναι ο δρόμος, ρε φίλε. Ίσως σε βοήθησε σε πολλά. Και το διάστημα ίσως ήταν το πιο βοηθητικό στην καριέρα σου, ρε φίλε. Ίσως, ναι, ήταν σίγουρα ένα πολλά σημαντικό. Ήταν πολλά σημαντικό. Και φέτος ήταν πολλά δύσκολη χρονιά, ρε φίλε. Ναι, σίγουρα. Ναι, ναι, τούτο. Τραυματισμό με έναν τραυματισμό, μα τι σημαίνει να είσαι βασικός, να κάνεις μια πάρα πολύ καλή χρονιά, να βοηθάς την ομάδα σου, να κερδίσεις στο στόχο της. Να είσαι πάρα πολύ καλός. Και μετά να... είναι δύσκολο, πάλι ψυχολογικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είχα τους ανθρώπους κοντά μου και καταφέρατε. Πώς το παίρνεις πέρα, εκτός, μόνος σου ας πούμε. Όταν πάει σπίτι ας πούμε ρε φίλε, είσαι μόνος σου. Και τον Μπουραλί ήσουν κάμινες μια εξαιρετική χρονιά μέχρι που ήταν ένας τραυματισμός και μετά εξαρτήκαμε ένας τραυματισμός. Τι ήταν τον Μπουραλί στο φάνο? Φίλε, επίξα στη μέση, δεν θα σου πω ψέματα που σκέφτομαι, δεν μπορώ κανείς να μέρει φίλε, αφού κάνει ας πούμε, είναι μια, δυο, τρεις, δεν μπορεί να γίνει πόσες φορές ας πούμε. Αλλά αγαπώ τόσο πολύ αυτό που κάνω και έχω τόσα πολλά κινήτρα και έχω τους ανθρώπους που το κάνουν για εκείνους όπως σου είπα. Ναι, ναι. Οπότε είμαι μόνος μου, ρε φίλε. Μπορώ να... Αν πείσω εγώ τον εαυτό μου και σταματήσω, δεν θα κάνω μόνο κακό τον εαυτό μου. Να κάνω το γύρο μου. Οπότε δεν θα μεταχάω το πράγμα. Και δεν είναι το κινήτρο μου. Είναι ποτέ μου, ρε φίλε. Να παρατήσω ποτέ σε τίποτα. Μπράβο, ρε φίλε. Ας πούμε... Τι πρέπει να το σκεφτείς, ε? Έρχεται από η μάνα μου. Μαγαράν καλά. Όλο τώρα μου χάσα την ερώτηση. Να πάμε τώρα στην Εθνική Κύπρο. Εντάξει. Είπες μου και πριν να κεψούμε ότι καιρός να πιάμε ένα θετικό αποτελέσμα. Αποτελέσματα. Πιάμε αποτελέσματα. Μπορούμε να κεψούμε να το... Σίγουρα μπορούμε. Εν καιρός πιστεύεις... Ήταν ένα καλό αποτελέσμα, να καταφέραμε να μείνουμε στην κατηγορία. Φίλε, λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ. Υπάρχει, δεν είναι τον και λοιπόν, υπάρχει και... Προπονητικό team υπάρχει και τα πάντα, φίλε, ενώ... Το τι λήφκεται... Και μια καλή φουρνιά... Πολλά καλή. Τι πιστεύεις ότι φταίει, φίλε, και ενέρχονται τα αποτελέσματα όμως? Εγώ θεωρώ ότι η Εθνική Κύπρου πρέπει να καταλάβουμε βασικά εμείς οι παίχτες και γενικά στην Κύπρο ότι είμαστε ένα μικρό γκρουπ. Υπάρχει πολύ ταλέντο, υπάρχει τούτο που είπαμε, έχουμε το δικό τέλος πάντων. Ότι για να πάει μπροστά, ρε φίλε, πρέπει να είσαι ομάδα. Οπότε τούτο πας στον παραδόν πάση. Ό,τι κάνουμε εμείς φέτος τον Απολλώνα. Να καταλάβουμε ότι αν έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται ένας τον άλλον και είμαστε δεμένοι και σαν οικογένεια, είναι κάτι που πολλά δύσκολο να σπάσει. Φίλε, θυμούμε τότε που με γκολ του Πίτα, τον Μάρτιν, πέρσι, τον Σλοβακία. Με τον Οπλακ. Ναι, Σλοβένος Οπλακ, με τον Οπλακ. Ας θυμούμε μετά μέσα στα αποδυτήρια γίνεται ένας χαμός, ένας πανικός. Και ευκήγε μπροστά έξω ότι τούτη η Εθνική πάει να κάνει κάτι καλό, ρε φίλε. Πάει, το έγινε και μια οικογένεια, εδέσαν. Τι ήταν και να μπει χαλάσαν στην πορεία νόμο και ήταν... Αμέν λάλλουμε κακά τα ψέματα, ρε φίλε. Ήταν από τη Μάλτα και η Ισοπαλία. Είναι καλά αποτελέσματα. Είναι ακριβώς. Τώρα που λέει στον Τζιλίδη στον τελικό χτες. Ναι, ναι. Τι έχεις να πεις? Φίλε, ξέρω από την αρχή ότι ήταν πολύ δύσκολο, γιατί σε σχέση με ενώ η ομάδα μια με την άλλη είναι εντάξει, είναι η Ομόνια, θεωρείται το φαβορί όπως και το κάνεις. Αλλά το να μπαίνεις σε έναν τελικό, ρε φίλε, εγώ θεωρώ ότι είναι 50-50. Ναι, ένα παιχνίδι... Στον Τζιλίδη, ένα παιχνίδι είναι. Παράταση, πέναρτη γίνεται να μπορεί να με την κότσινη, γυρίσαν όλα ανάποδα. Αν έβλεπε στατιστικά, είσαι 74% ναι, εθνικός. Η αντίδραση της ομόνας δεν ήταν τόσο καλή με 10 παίχτες. Αλλά στο τέλος, Φαβιάνο. Φαβιάνο είναι
Μάστρος ρε φίλε, τι αποδεικνύει. Που βλέπαμε την παρέα που ήμουν όταν πας στα πέναλτι, δεν έχει περίπτωση να το χάσει. Τι αποδεικνύει το Φαμπιάνο, είναι ο Μάστρος πας στα πέναλτι. Μάστρος γενικά ρε φίλε, είναι top τερμα φίλε. Μαζί με το και ο Ιωβάνοβιτς είναι top. Εντάξει ο Ιωβάνοβιτς. Ιωβάνοβιτς είναι... Είναι και ο Και οι δυο μας οι δερμοφύλακες αλήθεια. Και ο Δημήτρης. Έχουμε χάμε πιο πολλά άλλες επιλογές. Άρα το αποτέλεσμα του τελικού σου φάνηκε έκπληξη δηλαδή. Εντάξει, είσαι φαβορίζω outsider βέβαια. Αλλά αλλάξε ένα δεδομένα στο 4 με την κοτσινή. Έτσι όπως ήταν το παιχνίδι δεν μπορούσε να το... Εννοώ, κρατάνε την μπάλα ρε φίλε. Ναι, ναι. Εντάξει, η Ομόνια έκανε εκείνο που έπρεπε να κάνει, στάθηκε, άντεξε. Ήθελε να το πάρει στα πέναλτι, νομίζω, η Ομόνια και ακριβώς γιατί ήταν ο Φαμπιάνο. Είχε και τις ευκαιρίες της Ομόνιας. Είχε, ναι, με ο Τσεπόβιτς. Ναι. Μια κλασική, ναι, κλασική ευκαιρία ο Τσεπόβιτς. Και μια μόνο καβολή που κόψε με βοθκιά ο Χριστοδούλ. Ναι, μπράβο. Ναι. Ο Απόλλο, που πες και εσύ για την κουβέντα με το μικρό του Απόλλωνα, ότι του χρόνου να είμαστε συμπαίχτες. Και η Ομόνια αυκάλλει παίχτες προς τα πάνω και ο Απόλλωνα στηρίζεται πάνω στους Κυπρέους και η Ανόρθωση φαίνεται ότι γενικά οι ομάδες μας πιστεύω ότι πρέπει να δούμε παραπάνω ψήφων εμπιστοσύνη στα ταλέντα μας. Με ρωτάς αν έπρεπε να κάνω μια ερώτηση. Κάποιες φορές, κάποιες φορές τα αυτονόητα στην Κύπρο ξέρεις ότι... Εντάξει, τα αυτονόητα πρέπει να αυτονόητα όμως, δεν γίνεται. Ενώ... Γιατί θα βάλω... Πηγαίνει θα βάλω τον Κατελάρη, γιατί λέγεται Κατελάρης, αλλά να βάλω τον... Τι να σου πω τώρα, τον... Φίλα, σου πω κάτι στο ποδόσφαιρο γενικά, το nationality σου και το πόθεν είσαι, είναι τεράστιο πράγμα. Ναι. Τεράστιο πράγμα. Ναι. Θεωρείς παίχτες που κάνουν μεταγραφές μόνο που nationality. Μπορεί το πολύ ως ποδοσφαιριστές να μένουν το top, αλλά επειδή είναι το nationality τους πολλά καλό και έρχονται από μια χώρα που είναι ποδοσφαιρομάνα, ας το πούμε, καλοί τεράστιους ποδοσφαιριστές. Κι αν είσαι advantage μπροστά στους υπόλοιπους. Μόνο μου είναι η εθνικότητα, σωστό. Στην Κύπρο, ρε φίλε, πρέπει να καταλάβουμε ότι το κύριο σπορτ της Κύπρου είναι το ποδόσφαιρο. Είναι το ποδόσφαιρο. Τα παραγωγή φτάσεις στην Κύπρο, στο ποδόσφαιρο. Σωστό. Αφού τα διάσεις βοηθά και τα δικά σου τα μωρά, να κάνουν και μου πρέπει να κάνουν. Δώσεις τις σωστές υποδομές και δεν είναι που γίνεται. Δεν τους παίχτες που είσαι μόνοι, απλά είσαι εσύ. Δεν ως Κύπρος που είχαμε εμείς φίλος στον Αγώνα. Δεν το Ματία, δεν τον Ντανίλο, δεν τον Λοΐζο, δεν τον Χάμπονε, χτες χτύπησε πέναλτι, 20 χρόνων. Αχ, τώρα μην το μετσίνω, μάλλον και... Επίσης χτύπησε πέναλτι, έπιαν το κυβέρνο η μόνη. Ποιότητα... Ο Μάριος Ηλία με τον Πανέγκα. Ακριβώς, ο Μάριος. Πούλοι ρε φίλε, έχεις παίχτες που παίζουν σε μεγάλα προαθλήματα και αποδείξαν ότι μπορούν να το κάνουν. Αν πιάσεις την προϊστορία σου, έχεις παίχτες που... Ακόμα και στην Ελλάδα θεωρούνται που τους καλύτερους που περάτασαν, ακριβώς, ακριβώς, ο Κάς. Ο Ηλίας Κάς που πάει στο ΠΑΟ, ο Γιασεμάκης. Ο Εγκομίδης, ο Γιασεμάκης, ναι, τούτοι όλοι ρε φίλε. Είναι αποδειγμένο ότι έχουμε ταλέντο. Είπες για τον Μιχάλη, ο Μιχάλης είναι μέσα στην εθνική, ο Μιχάλης, βοηθά σας. Ναι, εννοείται. Μόνο και μόνο η παρουσία του για μένα, ρε φίλε, είναι... Εντάξει, είναι προσωπικότητα, ο Μιχάλης. Μόνο και μόνο η παρουσία του για. Ναι. Ναι, ναι, επιστεύχεσαι να τον μαρκάρεις καλά. Ναι. Να σταματούσες, επειδή είδαμε... Είδαμε μεγάλους όμως ποδοσφαιριστές που δεν μπορούσαν να σταματήσουν τον Μιχάλη. Ήταν τρομερός, ήταν τρέμο. Εσάν ποιος από το δύσκολος αντιβάλλος που αντιμετωπίσεις. Επειδή όταν παίξαμε με εθνική, είχαμε παίξει με πολλά άλλους ποδοσφαιριστές. Παίξαμε τον Άζαρτ. Παίξαμε τον Λουκάκου, παίξαμε τον Τζέκο. Ο Λουκάκου ρε φίλε, ο Λουκάκου μας σε βάλει πλάτη, είναι δίκιος. Δεν είναι άνθρωπος. Αν και έφυγε η Chelsea ρε φίλε, ξανά φέτος. Δεν το έφυγε, αλλά το ότι η ποιότητα του και το... Όχι, έχανονται το. Πήγε τον Αζάρ στη Ρεάλ Μαδρίτης ρε φίλε. Ακριβώς, τώρα κάνει οργία στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, ο Μαλοντέλη. Απλά είναι το που θέλεις να φτάσεις πάντα. Εσύ που θέλεις να φτάσεις. Όσο και ψηλά γίνεται, φίλε, εμένα ο στόχος... Είπες μου τώρα ότι ο στόχος σου είναι καταρχάς να παραμείνεις στον Απολλώνα. Είχα το πει ξανά ότι η μάχη που δίνεται στους αθλητές πρέπει να γίνεται με τον εαυτό του, ρε φίλε. Πρέπει να ξυπνάς το πρωί και αλλά σήμερα να γίνω καλύτερο από τον αθλητής. Και τώρα να που κάνεις που για μένα για να το υλοποιήσεις και να το καταφέρεις, που σε να που εξαρτάται
Ακριβώς ρε φίλε, ακριβώς. Όσο σημαίνει στις τιμές και να βρεθεί στην καριέρα σου, δεν ξέρω να σε βγάλει κανένας άλλος έξω. Μόνο αυτός σου, φίλε. Αλλά να σου πάτη, είχα γράψει για ένα άρθρο ότι χάνουμε κάποιες φορές την ουσία στο ποδοσφαιρό. Ότι βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος. Δηλαδή, θεωρούμε ότι μόνο πρωτάθλημα, πολλά λεφτά, διακρίσεις και ούτε τα ούλα. Δεν είναι ούτε τα ούλα όμως το ποδοσφαιρό. Το ποδοσφαιρό είναι και σκληρή δουλειά, είναι και ώρες μόνος σου, πώς είναι να παλέψεις με τους δαίμονες σου. Yeah, πρώτα απ' όλα, αν γυρίσεις στατιστικά, ένας στους τρεις ποδοσφαιριστές έχει κάθλιψη. Περνά κάθλιψη στη ζωή. Αν το πιάσεις στατιστικά... Εν και λίγα, εν και λίγα οι ποδοσφαιριστές που έφυγαν και πάντα, και ο Ινιέστα, και ο Μπουφόν, και ο Ήλισιτς τώρα. Μεγάλη παιχνίδι, ακριβώς, όπως το είπες. Που λες, ένας στους τρεις κατάθλιψη και έχεις, νομίζω είναι 100% ότι είναι να κάνεις χείριση σχεδόν. Ναι, πας το, ναι. Ενώ μια κάνεις χείριση ρε φίλε, η χείριση είναι και λίγο πράγμα. Ενώ να το κάνεις πρόσδεσμα στο μυαλό σου, ειδικά αν είσαι τσάινι για πόσο μεγάλη είναι να είναι. Έχεις συνέχεια setbacks, έχεις, παίρνεις συνέχεια πίσω το ποδοσφαιρό. Σκαμπάνε βάσματα πολλά. Να παλεύεις να ξαναφκένεις μπροστά. Εν τούτον το πολλά δύσκολο. Καταλάβες, το να μείνεις συγκεντρωμένος. Για το χάμπο ρε φίλε. Χάμπος, παράδειγμα. Δεν ήξερα ότι. Μπορεί να σταματούσε. Εδώ για μένα, ένας από τους Κύπριους που ευκήκα για μένα προσωπικά, ρε φίλε, με την ποιότητα που είσαι. Και 26, 27 χρόνων. Και έχει επιτυχίες που πάλι λένε ερχόνται. Ναι. Έτσι. Το χάμπο είχαμε τόσο καλό, το ότι έπαιξαν και στην ιστορία, ότι ένιωσαν και λίγο ότι... Αλλά σκέφτομαι ότι όσο μένει στην Κίνα που είσαι, που ήταν να μπορούσε να φτάσει. Ακριβώς. Αλλά εντάξει, έτσι διαμορφωνούμαστε με λίγο παθαίνουμε. Να σου πω κάτι ρε φίλε, τι πιστεύω εγώ ότι είμαι στην Κύπρο, είναι πολλά πιο εύκολο να κατηγορήσεις τον Κύπρο παίχτη. Ρε φίλε, κριτική υπάρχει. Κριτική να υπάρχει. Πάντα να υπάρχει, πάντα να υπάρχει ρε φίλε. Ίσως πως φαιριστές, ως ένα σημείο εννοείται, πρέπει να δεχόμαστε. Ως ένα σημείο. Τώρα, άμα φτιάχνουμε εκτός όριων, ρε φίλε, και μπαίνουμε σε άλλα θέματα, άλλο μπράβο. Όχι, έτσι, αμέ, ξεδίγεις πολλά. Εν το που θέλω να σου πω πριν που μου λες για το δέντρο και το δάσος, πολλά μητσά μνήμη του κόσμου. Πολλά μητσά μνήμη του κόσμου. Εσύ είχες μου πει πριν για τον προπονητή που κάτσε κάμι τα νιά, ξέρεις, ότι παίχτηκε η θέση του κόσμου. Ναι. Γιατί να παίχτηκε η θέση του. Ακριβώς, γιατί... Καταλάβες. Πώς του πίστος ρε φίλε, γιατί δεν μπορεί να γίνει, ας το να δικαιώσει. Πώς έκαμε και ο κύριος Κύρισης ρε φίλε. Ακριβώς. Και του που επέτυχε. Στο τέλος δικαιώθηκε ρε φίλε. Διπλή δικαιώση του Προέδρου ρε φίλε. Το θέμα είναι να πιστεύεις ρε φίλε. Έτσι. Σπίγε, ας σου πω, δεν τη μάτσες τώρα πάμε σε άλλα μονοπάθηκα τώρα, Premier League και τούτα ούλα, αλλά δεν τη μάτσες ρε φίλε. Επιάνε το ράγκιν και δεν κατάφερε, όσοι παίχτες, Κριστιάνο, Βαράν, και δεν κατάφερε να βγει ούτε Champions League. Φίλε, όμως... Αλλά και τον Τζαμέ. Εντάξει, δεν ήταν ο προπονητής ο Ράγκιν, απλώς... Δεν μπορεί να φέρει έναν υπηρεσιακό. Τούτο με τους παίχτες, ρε φίλε, μπορείς να δεις που τα φιλιανά βολών. Παίχτες που δεν περίμενες να σου βγάλωσει... Ας πούμε, που μπορεί να μην ήταν η βασική σου ποδοσφαιριστής, ούτε εγώ θα ξεκινήσει η βασική σου. Ναι. Κέρδισες τους. Ακριβώς. Όπως εσύ και όπως... Ούτε εγώ, ούτε ο Ντανίλο. Ακριβώς. Ναι, είχες φέρει παίχτες που ήταν 50-50 ή μπορεί να ήταν 60-40 και το 40 να κερδούσαν. Οπότε στο ποδόσφαιρο ρε φίλε δεν έχει να κάνει πάντα με το ποιος είναι το πιο μεγάλο όνομα ή με τα ονόματα. Ακριβώς ρε φίλε, ακριβώς. Έχει να κάνει το hard work και η σκληρή δουλειά. Και το να μου σου βγάλει ο προπονητής σου, ποιο είναι το σύστημα που παίζεις, πώς παίζουν ή πώς παίζει η ομάδα, επιθετικά, αμυντικά, ποιος τερκάζει, ποιος δεν τερκάζει. Εύκαλες σας τα ρουταούλα ο κ. Τσορνίγερ, σωστά. Σωστά, είμαστε μπροστά στις ιδέες, καλή μαστε. Και είδαμε ότι βουρήσατε και πάνω του μετά, ενώ αποθεώσατε τον ίδιο. Ναι, φίλε, αξίζει σε ούλους. Κάνουν όλοι τα credits. 16 χρόνια μετά, ένα πρωτάθλημα, τσι. Τώρα πάμε στους στόχους του φάνου. Φίλε μου, πες μου ότι δεν έχεις κάτι με τον Απολλώνα ακόμα, αν έκατσατε σε τραπέζι, απλά λίγη το συμβόλαιο σου, αλλά εσένα η επιθυμία σου είναι να μείνεις στον Απολλώνα. Είχες και έναν πέρασμα που την Ουγγαρία και τη ζητή τότε. Πιστεύεις, βοήθησες σε αυτό το πράγμα. Ναι. Βοήθησες σε πολλά και ως άνθρωπο. Ναι, επειδή ήταν και... Ήσουν και λίγο μόνος σου νομίζω. Ήταν και καιρό κορονοϊού. Ναι, μήνες και μέσα. Είχα πάει 6 μήνες και μήνα, ένα χρόνο σχεδόν. Θέλεις να πας ξανά εξωτερικό. Ναι, ένας που στο χρόνο.
Αλλά ο κύριος στόχος τώρα είναι να μην παραμείνει στο αγουλώνα. Ρε φίλε, η επιτυχία που κάναμε φέτος συνεχίζεται και του χρόνου, Ναι, επειδή έχει εξασφαλισμένη θέση στους ομίλους. Οπότε ναι, είναι μια επιθυμία μου. Αλλά όπως είπα πριν, είμαι υποπευθυνός, θα δείξει. Στο εξωτερικό μπορεί να ήθελες να παίξεις, ας πούμε. Εντάξει, το όνειρο μου ωραία πάντα θέλω να παίξω Αγγλία, αλλά... Και Championship, ας πούμε. Championship μπορεί, είναι ίδια με την... Στα ίδια επίπεδα με Premier League. Ξέρω το. Φίλε, είναι Ευρώπη. Κάπου στην Ευρώπη. Ευρώπη. Ναι. Όχι πως είναι μεγάλος να βγει Αμερική. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Ναι, Ευρώπη. Τραγούδια σαν Αμερική. Βέλγιο μαζί με Λαΐφη. Ολλανδία. Χώρες που να κάνεις Ιταλία, που να κάνεις Λέβερα, σίγουρα. Όπως βλέπουμε τώρα τον Κάστρο και τον Λαΐφη και τον... Είπες για Αμερική και πιέν και ο Τζονίς Αμερική. Με ο Τζονίς ήταν... Πολλά καλό. Ναι, ήσουν και μέντορας του, ας το πούμε. Ήσασταν μαζί στις ακαδημίες, θεωρούσαν που ήσαν και... Είμαι μέντορας του, ρε φίλε, είμαι φίλος του. Πάρα, σκούσου. Ναι. Εμίλησατε δηλαδή για τη μεταγραφή του στην Αμερική. Φίλε, η αλήθεια είναι το δεν το είχαμε κάτι για το μεταγραφή του στην Αμερική. Δεν το είχαμε συζητήσει πριν φύγει. Μετά που πιέν και πάνω μόλις μιλήσατε. Ξέρω ότι χάπη και περνά πολλά ώρα. Φαίνεται. Φέρει τα παιχνίδια του. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Φεύγεις που μια μικρή κοινωνία όπως είναι η Κύπρος και πάει στην Αμερική. Είναι και το πιο εύκολο. Το Μαρίνο μετά νομίζω να πιάσει σειρά ο Λοΐζου και έρχεται και ο Καγουλής, έρχεται και ο Καγουλής. Έρχεται και ο Καγουλής και ο Καγουλής, ρε φίλε. Μωρά που παλεύκουν για εκείνα που πιστεύκουν και... Όμως και όλοι εκεί πρέπει, όμως και όλοι εκεί πρέπει. Και δουλεύκουν. Οπότε και εγώ πιστεύκω. Είμαι η επόμενη. Και ο Λοΐζος, και ο Καγουλής, ο Χάμπος. Ο Χάμπος θέλει ήδη να... Χάμπος της Ομονίας. Α, ο Χάμπος της Ομονίας, ναι. Ρε φίλε, εντάξει ρε φίλε, φαίνεται ότι έχει καλό υλικό η Κύπρος γενικά. Πλά, δεν ξέρω, νομίζω... Με την ΑΕΚ και την ΠΑΦΟΝ είχαν παίξει πόσοι... Ναι, τότε που έπαιζε... Πριζέλ που είναι αφότεχνος... Ναι, ξέρουμε, που έπαιζε πρώτη χρονιά η Ομονία στους Ομίλους. Τα μωρά και κέρδιζε... Ναι ρε φίλε. Κερδίζαν... Σπέν του Βενιζέλου που είναι αφότεχνος σου, φίλε. Διά στους συμβουλές. Αφήνω τον Άρτη Γίνος να με ρωτήσει, ρε φίλε, ας πούμε. Εν πάει σε εσύ να ονεύρεις, δηλαδή. Αν είναι κάτι που πρέπει να του πω, να του το πω. Αλλά θέλω, επειδή είναι αρκετά έξυπνος. Ναι. Και έχει την οριμότητα και τον τρόπο, θέλω που να θέλει Γίνος να τον φοιτήσω σε κάτι, ξέρει το ίδιο ότι με ζαμε. Νιώθει τη στήριξη σου, δηλαδή. Ναι. Ξέρει το ότι πάντα να είσαι δίπλα του. Ναι. Έχει τη στήριξη μου πάντα. Μια συμβουλή πρέπει να δώσει μια συμβουλή, όχι μόνο του Βενιζέλου, και κάθε μικρού νεαρού ποδοσφαιριστή που τώρα μπαίνει μέσα στο ποδοσφαιρό, ας πούμε, ποια ήταν να του δηλαδή, φίλε, ποιο μήνυμα θα ήθελες να περάσεις εσύ. Το ότι πρέπει να προετοιμάσουν το μυαλό τους παραπάνω από το σώμα τους, γιατί εκείνα που ονειρεύκονταν, που ήταν 13, 14, 15, που γίνονται 17, 18, 19 και συνειδητοποιούνται και μπαίνουν μέσα στο ποδόσφαιρο, όπως είπες, και μέσα στον ποδόσφαιρικό κόσμο, είναι τα ίδια. Όταν πρέπει να είναι έτοιμοι, παραπάνω το μυαλό τους, πόσο μαν τους. Τον πάλι πρέπει να έχεις στο μάχη, ρε φίλε, ναι. Στο ποδόσφαιρο. Οπότε τούτος εννοώ, να σάζουν το μυαλό τους, να δουν τη σημασία που διούν στο μυαλό τους, όπως διούν στο σώμα τους. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι συζητήσεις που πρέπει να κάνουν. Τις θυσίες, ναι, φίλε, άμα με να παίξεις ποδοσφαίρο σε επίπεδο, ναι, μπορείς να μην τις κάνεις. Ναι ρε φίλε, αλλά είναι εύκολο να είσαι τώρα 17 χρόνια μητσής, πας στο άθρος της ηλικίας τους, 18 και να βλέπεις τους παρέσεις, ας πούμε... Πάρα, ναι. Φίλε, και στέλνεις σου ένας κάτι. Κάμε το. Θέλεις να φκείς, εύκα. Θέλεις, αλλά εύκα στη σωστή στιγμή. Ναι, σωστό. Θέλεις να κάνεις την πελάρα. Πάλι όμως να... Και να σε κλειδώσει κανένας και σου πει με τα κάνεις. Ζουλί, έχουμε στιγμές μας. Ζουλί, έχουμε φάσεις που θέλουμε κάτι έξω. Και ας πούμε εμείς, ρε φίλε, κι αν είσαι ένα πρωτάθλημα, εντάξει. Και ευκαινούν φωτογραφίες που πίνουμε σαπάνια, που μπορεί να πίνουμε μπούς. Ναι, οκ. Αν κάνεις το πράγμα, ρε φίλε, σε φάση που είσαι on season, που παίζουν τα παιχνίδια,
να σε κατακράξουσι. Ναι, δηλαδή αν, αν το κάνει οποιοςδήποτε όταν είσαι ένα επιτυχία αποτελέσμα. Ναι, ναι, καταλάβω. Οπότε θεωρείτε ότι είσαι μια άλλη μερκά των ποδοσφαιριστών μέσα από επιτυχίες μας. Ναι, καταλάβεις. Οπότε ξεσπούμε και εμείς και βγάλουμε προς τα έξω κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι, μα αφού και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι όμως ρε φίλε. Ακριβώς, μα εντάξει, δεν καταλάβουν το. Και, μα είναι το λάθος ρε φίλε για μένα. Νομίζω ότι η νοοτροπία του Κύπριου φίλαθλου οπαδού ακόμα... Δεν είναι μόνο του Κύπριου, ρε. Κάτι που έχει πολλά λεφτά και πολύ κόσμο γύρω του, έτσι είναι, να έχει κριτική. Να με κρίνουν ο Ρονάλτο και Μέση, ρε, να μας κρίνουν εμάς. Το είπες πριν και πριν όμως, ότι πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχτείς την κριτική. Το για μένα είναι πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικό που το να έχεις ταλέντο και που το να έχεις... Το mentality σου. Δηλαδή υπήρξε φορά που μια κριτική έκαμε πεισμόζεσαι ακόμα περισσότερο εσύ να. Ούλες κριτικές πεισμόνουμε περισσότερο φίλε. Ούλες. Αυτό σου άλλο ότι φαίνεται ότι είσαι δυνατός χαρακτήρας ρε φίλε. Γίνεσαι ρε φίλε. Εντάξει πέρα το όχι είσαι αλλά γίνεσαι. Ενώ αν δεν ήμουν θα μου δάμε. Σωστό, σωστό. Και αν δεν τα περνούσα γίνα πάλι θα μου δώσω. Δεν είσαι στα εντερά στο πούμε. Και αν δεν τα περνούσα γίνα θα μου δώσω δυνατός όσο είμαι σήμερα. Έτσι είναι, πρόσεση. Τι είναι ακριβώς. Θέλω να σε πάρω τώρα λίγο στο διεθνή επικαιρότητα μπαλέ και να μου πεις για το Real Liverpool ρε φίλε. Καρχάς εντάμα νεοντιγόν Champions League. Τι ομάδα πως θέλεις στην Αγγλία. Manchester United. Οκ, άρα θέλεις Real. Να πιστέψω ή... Θέλω κανέναν που σκεφτώ από θέαμα εγώ για αλήθεια. Φίλε ακριβώς, ήμουν και εγώ στο ίδιο... Απλά, ας πούμε, να θέλω να πανηγυρίσω Τσιμίγας παράδειγμα. Τσιμίγας, φίλε, αξίζουν του πολλά ρεσπεκτά. Ακριβώς, γιατί τον που κάνει ο Τσιμίγας και είχε κατακριθεί που είχε πάει στη Λιβερπούλ και πήγε που πάει με τον Τσιμίγαν και κράξαν τον και τον Τζαμέρε, φίλε. Αλλά να σου πω κάτι, φίλε, βοήθησε τον πολλά ρε φίλε το Τσιμίκα. Και το όποιον παίχτη είναι πια ο Κλόπ στα χέρια του, ο Μποτσο Πεπ, βοηθήσαμε τους. Διαφορετική όμως. Πολλά διαφορετική. Πολλά διαφορετική. Πολλά διαφορετική. Λαλούν πολύ ότι ο Πεπ ρε φίλε σπατά λεφτά. Ενώ ο Κλόπ χτίζει τις ομάδες του. Εσύ θεωρείς ότι έτσι είναι ακριβώς. Τι είναι το σπατάλο λεφτά ας πούμε. Διά 100 εκατομμύρια και το χαλάν τώρα ας πούμε είναι το φάι. Ακριβώς, τούτο άλλο λόγο. Μπορεί να φτάσει, μπορεί να πιάσει κάτι, γιατί να μην το κάνει. Και από την άλλη, ο άλλος, αφού μπορεί να πιάσει παίχτες με πιο λίγα λεφτά και να τους χτίσει, γιατί να μην το κάνει. Ο καθένας έχει τον τρόπο του, ρε φίλε. Έτσι είναι ακριβώς, ρε φίλε. Αν αύριο ο Κλόπ έναν παίχτη, αμάν αμάν, και πρέπει η Λιβέρπουλ να δοκεί 75, 80, 90, 100 εκατομμύρια, να πιστέψω ότι θα δοκεί. Είχε φέρει τον Κονατέ ο Κλόπ, γιατί πρόπερσι είχε μεγάλο πρόβλημα στο έντονο της άμυνας. Έφερε τον Κονατέ. Ο Κονατέ ένας βαρέθηκαν τον τη σεζόν. Έβαλε έναν κόλλα για τους στο Champions League. Ναι, αλλά στο πρωτάθλημα τώρα που λείπαν και ο Φαντάικ και ο Μάτιπ στους τελευταίους αγώνες έδειξαν ότι χρειάζεται χρόνο προσαρμογής ακόμα. Είναι και εύκολο. Και ήθελε τον αμάν αμάν ο Κλοπ τον Κονατέ γιατί ήθελε μια λύση στο έντονο της άμυνας, ρε φίλε. Εντάξει, φίλε, το να δέσεις σε μια ώρα είναι δύσκολο. Θα θυμάσαι τον Νεϊμάρ, πρέπει να κάνεις χρόνο, δύο χρόνια. Ναι, ο Νεϊμάρ πρέπει. Ναι, ο Νεϊμάρ πρέπει. Στην Παρτσελώνα. Ναι, όταν τα ίδρυνα όμως ήταν... Ακριβώς. Έδεσε με Σουάρες, Μέση. Ακριβώς, ακριβώς, το λέω. Μπορεί να μην τους κοιτάξει καθόλου. Πιστεύεις ότι να έχει... Αλλά για να θέλει ο Κλόπ να πάρει ρε φίλε, έχεις λόγους του. Σίγουρα, αφού ήταν και ο γερμανικό πρωτάθλημα να κονάται στη Λειψία, να ξέρει πολλά ο Κλόπ. Ναι. Πιστεύεις ότι να ξαναδεί ο κόσμος έτσι τριάδα ρε φίλε. Κιούς. Μέση, Νεϊμάρ, Σουάρες. Ή να σου πω και... Μπέιλ, Κριστιάνο, Μπενζεμά. Εντάξει, δεν ήταν τόσο τον Μπέιλ, να σου πω μόνο τον Κριστιάνο Μπενζεμά ή τον Μπενζεμά τώρα χωρίς τον Κριστιάνο. Μπενζεμά για μένα τώρα είναι ο καλύτερος επιθετικός που υπάρχει. Αξίζει, τώρα παίζει το χρήσιμο παρά, ρε φίλε, τον Μπενζεμά. Αν και εμένα αρέσκει ο παρά ο Λόντεν Μπρουίνε. Ναι, ο Λόντεν Μπρουίνε μπορεί να συμπεράσει με κλαδότρυπα, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, άνθρωπος είναι. Είναι θωρεί πράγματα που δεν θωρούμε εμείς πει κάμερα, σκέφτεται και φαίνεται όλο το κήπεδο. Ακριβώς, όπως το είπες. Άρα κάποιον όσο έχει τον Ντεμπρούινε ή κάποιος που τη Μάτσεστερ ας πούμε ή Κριστιάνο. Αν συγκεκριμένη στιγμή. Γενικά εσύ ποιον μεγαλώνοντας, εσύ ποιον βλέπεις και διένε σου motivation. Στη θέση μου είναι ο Βίτης. Α, ήταν καλός ο Βίτης. Σκυλή. Το ότι βάλουν το και συγκινούν τον με τον Βαντάικ
Quando έκαμε τζον που έκαμε δύο χρόνια, ο Βίτσο έκαμε το... Και ήταν, και ο Βίτσο έπαιξαν και με άλλους δέκα που έτσι ήταν... Ναι, ήταν κυβάλι που ήταν τόκ. Ακριβώς, ήσουν και μια ενδεκάδα ο Σερ Άλεξ που έπιε τελικό του Champions League. Πήρε μια μπράβο ακριβώς με τούτους ούλους ρε φίλε. Γιατί είναι εγκατόρθωμα το πράγμα. Σκεφτώ ότι έπαιζε με Ρούνι και με Φέρτινα και κράτο πήρε βραχιόνια. Ναι ρε φίλε. Άρα βαρίσκει σου παρακολουθείς δηλαδή το διεθνές ποδοσφαιρό, οπότε μπορείς. Ναι, ναι, ναι. Παρακολουθούν είναι κάπου λάσπρο. Τα πάντα. Πάντα. Ναι, ναι, ναι. Και NBA και... NBA, NFL, Box. Ναι. Ναι, UFC, τα πάντα. Τα πάντα, ούτε είχα κάνει με αθλητισμό. Τέλος ήρθες τον ρυθμό για τον αθλητισμό, ρε φίλ. Που πολλά μικρός, δηλαδή. Άμα κάνεις κάτι που είσαι πιο μικρός και νιώθεις ότι είσαι καλός, τραβάσαι, με καταλάβες. Και επειδή έκανα σχεδόν όλα τα σπορτ, έκανα κολύμπι, έκανα ταεκβοντό, έκανα μπόξινγκ, έκανα τα πέζα χάντμπολ. Ναι, αλλά κατέληξε το ποδόσφαιρο. Ήμουν σε γίνον πάμε πιο καλός, νομίζω. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Γι' αυτό είναι κατέληξε το τσάμι, γιατί... Ναι, τράβησε με παραπάνω από τα υπόλοιπα. Αν και με το ταεκβοντό είχα κάνει καλές επιτυχίες, τράβησε με το ποδόσφαιρο. Okay. Και ο στόχος του φάνου τώρα ρε φίλε, εκτός είπαμε με την... Φίλε, ο στόχος μου επομένως τώρα είναι τα αποτελέσματα με την εθνική. Τα υπόλοιπα είναι αρκετά. Βάλεις βήμα, βάλεις μακροπρόθεσμους στόχους. Τους μακροπρόθεσμους δεν τους λάλλω ρε φίλε, όχι για μένα. Σωστός, δεν τους λάλλεις ποτέ. Καλά κάνεις, είμαι ωραία τακτική ρε φίλε. Πολύ ωραία τακτική. Και όσους έβαλες κάποιους μακροπρόθεσμους πιστεύω που τους κράτησες για εσένα. Επέτυχες κάποιους που ζουν, δεν ξέρω να βρεις ποιους, αλλά επέτυχες κάποιους που ζουν. Ναι, αρκετούς. Αρκετούς. Τώρα ας πούμε πόσους μακροπροθέσμους έχεις στόχους, ενώ... Έχω σίγουρα δυο. Σίγουρα δυο, α. Ναι. Σίγουρα δυο. Okay. Φίλε, εγώ πρέπει να σου ευχηθώ να πετυχείς όλους τους στόχους σου, να σου δώσω ξανά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εύχομαι να έχεις την νοοτροπία και το mentality, το work ethic που είπες εσύ που έχεις τώρα, να συνεχίσεις με τον ίδιο τρόπο. Μερικές φορές να πρέπει να κλείσεις τα αυτιά σου, έτσι είναι ρε φίλε, και να συνεχίσεις τον που κάνεις ρε φίλε, να πάεις ακόμα πιο ψηλά και εύχομαι σου να πετύχεις τους στόχους σου ρε φίλε, πραγματικά. Ευχαριστώ που σου δαμε, ευχαριστώ γιατί που είσαι μαζί μας. Και εύχομαι σου, όπως σου είπα πριν, να πάρεις ακόμα καλύτερα. Θέλεις κάτι, έναν καταληκτικό σχόλιο εσύ, για τον κόσμο του Απόλλωνα, για γενικά, θέλεις να πεις κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Δεν έχω κάτι, εγώ μόνο Απόλλωνα θέλω να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι του Μπάλα Podcast. Ήταν ο πρωταθλητής Φανός Καρελάρης και θα τα πούμε σύντομα με νέο επεισόδιο. Να είστε καλά.